Άρνος Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, arnos.gr. Συνεχίζουμε, παιδάκια, με την άσκηση 7 πάνω στην απολαυστική παράγραφο 1-1, φυσική αριθμή, διάταξη φυσικών αριθμών και στρογγυλοποίηση. Μία άσκηση, παιδιά, σωστού λάθους για να βάλουμε το χ στην αντίστοιχη θέση. Πάμε στο α. Στον αριθμό 57-80-901, το 0 δηλώνει απουσία δεκάδων και χιλιάδων. Παιδιά, για να δούμε στον αριθμό το κάθε ψηφίο τι σημαίνει. Ξεκινούμε από τα αριστερά ή από τα δεξιά. Πώς ξεκινούμε, παιδιά, να δούμε με τον αριθμό? Ξεκινούμε, παιδιά, από τα δεξιά. Άρα έχουμε μία μονάδα, εντάξει, 0 δεκάδες, 9 εκατοντάδες, έχουμε 0 μονάδες χιλιάδες, 8 δεκάδες χιλιάδες, 7 εκατοντάδες χιλιάδες και έχουμε, παιδιά, 5 μονάδες εκατομμυρίων. Να βάλουμε και εδώ, παιδιά, τα διαχωριστικά για να διαχωρίσουμε την οικογένεια των μονάδων από την οικογένεια των χιλιάδων και των εκατομμυρίων. Το μηδενικό, λοιπόν, παιδιά, το βλέπουμε εδώ πέρα στις μονάδες χιλιάδες, στις χιλιάδες δηλαδή, και το μηδενικό το βλέπουμε στις δεκάδες. Άρα, πράγματι, το μηδέν δηλώνει απουσία και δεκάδων και χιλιάδων. Άρα, είναι σωστό. Να το. Λοιπόν, για να πάμε στο β' τώρα. Το β', παιδιά, τι λέει? 10.000 είναι μία δεκάδα χιλιάδων. Παιδιά, σωστό δεν είναι? Όταν εσύ λες 10.000, δεν είναι σαν να λέμε μία φορά τις 10.000. Μία φορά, δηλαδή μία δέσμη από 10.000. Τι μας κάνει? 10.000 δεν μας κάνει. Άρα σωστό δεν είναι και αυτό. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Το γάμα, παιδιά, τι μας λέει? Σε μία πενταήμερη εκδρομή θα γίνουν 5 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, παιδιά, σε μία πενθήμερη εκδρομή θα γίνουν 5 διανυκτερεύσεις. Για κάτσε. Δηλαδή, πες ότι η πενθήμερη εκδρομή είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Λοιπόν, πενθήμερη, έτσι. Άρα, πόσες φορές θα κοιμηθώ τη νύχτα? Εδώ θα κοιμηθώ τη νύχτα. Τη νύχτα της Δευτέρας. Τη νύχτα της Τρίτης πάλι θα κοιμηθώ. Τη νύχτα της Τετάρτης πάλι θα κοιμηθώ. Τη νύχτα της Πέμπτης πάλι θα κοιμηθώ. Παιδιά, δεν θα κοιμηθώ και τη νύχτα της Παρασκευής. Έτσι, την Παρασκευή το πρωί, το μεσημέρι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θα ξυπνήσω, θα σκοθώ και θα φύγω, έτσι. Άρα, οι διανυκτερεύσεις, δηλαδή οι φορές που θα κοιμηθώ εκεί στην εκδρομή τη νύχτα, οι φορές που θα κοιμηθώ τη νύχτα είναι 1, 2, 3, 4. Αφού την επομένη θα σκοθώ και θα φύγω. Άρα οι διανυκτερεύσεις, παιδιά, δεν είναι 5, αλλά είναι πόσες? 4. Άρα η πρόταση εδώ, παιδάκια, είναι λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, παιδιά, τι μας λέει? Για να πάμε στο δέλτα. Από τον αριθμό 32 έως τον αριθμό 122 υπάρχουν 91 αριθμοί. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε. Εδώ, παιδιά, θα σας κάνω μια απλούστερη ερώτηση. Όχι το 32 και το 122, αλλά θα σου πω πόσοι αριθμοί είναι από το 2 μέχρι το 5. Δηλαδή, από εδώ που είναι το 2 μέχρι εδώ που είναι το 5, πόσοι αριθμοί υπάρχουν? Είναι το 3 και το 4, άρα από το 2 μέχρι το 5 και, λέει και, οπότε, αν βάλω ένα παράδειγμα, πόσοι αριθμοί είναι από τον 2 μέχρι και τον 5, πόσοι αριθμοί είναι? Αυτός, αυτός, και επειδή λέει και, να το γράψουμε και εδώ να το βλέπουμε, από τον 2 έως και τον 5. Πόσοι αριθμοί είναι, παιδιά? Ο 3, ο 4 και επειδή λέει και τον 5, άρα βάζουμε και αυτόν. Άρα είναι 3 αριθμοί, έτσι. 3 αριθμοί. Ωραία. Να το. Επειδή λέει και τον 5, έτσι. Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, σε αυτήν την περίπτωση, για να το κάνουμε πιο απλά για να βρίσκουμε το 3, μπορούσαμε να κάνουμε. Αν πάρουμε τον αριθμό στον οποίο τελειώνουμε, το 5, και αφαιρέσουμε τον αριθμό από τον οποίο ξεκινάμε, το 2, η διαφορά 5 βγάζω 2 δεν μας κάνει 3. Άρα 3 είναι οι αριθμοί που μεσολαβούν από αυτόν έως και αυτόν. Το ίδιο, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε και στο παράδειγμά μας. Μας λέει πόσοι αριθμοί είναι από τον 32 μέχρι και τον 122.
Λοιπόν, για να τα αφαιρέσουμε. 122 βγάζουμε 32. 2 από 2 είναι 0 μονάδες. 2 βγάζω 3 δεν γίνεται από τις δεκάδες. Από τις 2 δεν μπορείς να βγάλεις 3. Άρα κάνεις ένα δάνειο και είναι με 12 βγάζω 3 που κάνει 9. 9 δεκάδες. 1 το κρατούμενο και 0, 1. Από 1, 0. 0 εκατοντάδες. Άρα παιδιά, οι αριθμοί ουσιαστικά, προσέξτε, δεν είναι 1,91 ανάμεσα στο 32, από το 32 έως και τον 122, δεν είναι 1,91 που λέει, αλλά είναι πόσοι. Μα πάρετε παιδιά και δείτε πόσα νομεράκια είναι εδώ ανάμεσα μέχρι και τον 122, δηλαδή συμπεριλαμβανομένο και το 122, οι αριθμοί δεν είναι σε πλήθος 91, αλλά είναι πόσοι, 90. Άρα η πρόταση παιδιά η δέλτα που μας λέει είναι λάθος. Κοιτάξτε παιδιά, 91 θα ήταν αν μετρούσαμε και τον 32, εντάξει. Δηλαδή σκεφτείτε παιδιά το παράδειγμα που είπαμε προηγουμένως ή άλλο δικό σας, έτσι. Αν εδώ σου βάλω τον αριθμό 2 και εδώ σου βάλω τον 5 και σου πω πόσοι αριθμοί είναι από το 2 έως και το 5. Από το 2 μέχρι και το 5 είναι πόσοι αριθμοί ανάμεσά τους. Ο 3, ο 4 και επειδή θέλει και τον 5, βάζουμε και τον 5. Άρα είναι 3 αριθμοί. 3 αριθμοί, έτσι. Προσέξτε όμως παιδιά, άμα σας ρωτήσω πόσοι αριθμοί είναι από τον 2 έως το 5, χωρίς όμως να πιάνει και το 5 μέσα, τότε οι αριθμοί παιδιά πόσοι είναι. Σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο το 3 και το 4, άρα σε αυτή την περίπτωση είναι 2 αριθμοί, εντάξει. Δεν είναι 3, είναι ένας λιγότερος, 2. Σε αυτή την περίπτωση παιδιά έγινε και εδώ. Εδώ λέει 91, εμείς όμως βγάλαμε 90, έτσι. Τώρα παιδιά, εδώ η άσκηση δεν αποσαφηνίζει αν θέλει να μετρήσουμε και το 32. Δηλαδή, αν θέλει η άσκηση να μετρήσουμε και τον αριθμό από τον οποίο ξεκινάμε, εντάξει. Τότε εντάξει δεν είναι 90, αλλά αν μετρήσουμε και τον αριθμό που ξεκινάμε, τότε όντως βγαίνουν 91 οι αριθμοί. Λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν παιδιά, είναι πώς το διατυπώνει και το εννοεί ο εκφωνητής. Αν δεν συμπεριλαμβάνεται και το 32 μέσα, δηλαδή η αφετηρία από την οποία ξεκινάμε, τότε η αριθμή είναι 90. Εντάξει, άρα η πρόταση είναι λάθος, έτσι όπως τη διατυπώνεται. Αν όμως παιδιά συμπεριλαμβάνεται μέσα και ο αριθμός από τον οποίο ξεκινάμε, τότε όντως βγαίνουν 91, άρα σε αυτή την περίπτωση παιδιά η πρόταση τι θα ήταν, σε αυτή την περίπτωση η πρόταση είναι, θα ήταν ή είναι σωστή. Εξαρτάται λοιπόν παιδιά πώς το εννοεί ο εκφωνητής σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Λοιπόν, αφορμή παιδιά για κουβέντα και διάλογο μέσα στην τάξη, έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε στο έψιλον. Το έψιλον παιδιά τι μας λέει. Σε 8 ημέρες από σήμερα που είναι Πέμπτη, θα είναι Παρασκευή. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Αν σήμερα είναι Πέμπτη, τότε, αν περάσει μία εβδομάδα, δηλαδή αν συμπληρωθεί ένας κύκλος 7 ημερών, παιδιά, πάλι Πέμπτη δεν θα είναι. Από εβδομάδα σε εβδομάδα αλλάζει η μέρα από την οποία ξεκινάς. Αν ξεκινάς Δευτέρα, μετά από 7 ημέρες πάλι Δευτέρα θα είναι. Ή αν ξεκινάς από Παρασκευή, μετά από 7 ημέρες πάλι Παρασκευή θα είναι. Άρα, αφού ξεκινήσαμε από Πέμπτη, σε 7 ημέρες πάλι Πέμπτη θα είναι. Αν βάλεις τώρα και μία ημέρα ακόμα, γιατί σου λέει 8 ημέρες, αφού οδηγηθήκαμε σε Πέμπτη, μετά από μία ημέρα τι θα είναι. Παρασκευή, έτσι. Οπότε, έχει δίκιο ο άνθρωπος που λέει σε 8 ημέρες από σήμερα που είναι Πέμπτη θα είναι Παρασκευή. Άρα η πρώτη ασπίδα είναι σωστή. Να πάω παιδιά στο επόμενο, το επόμενο το σίγμα τάφ. Από τη 12η σελίδα του βιβλίου μέχρι και την 35η είναι λέει 24 σελίδες. Ωραία. 24 σελίδες, λέω δηλαδή παιδιά, για μετήστε, για πάτε ένα βιβλίο. Από τη 12η σελίδα, δηλαδή από τον αριθμό 12 μέχρι και, λέει και. Αυτό παιδιά μοιάζει πάνω κάτω με το δέλτα, έτσι που σου έλεγε από το 32 που είναι εδώ. Μέχρι τον αριθμό 122 και τον 122 που είναι εδώ, πόσοι αριθμοί είναι ανάμεσα, πόσοι μεσολαβούν. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο παιδιά είναι και εδώ. Από τη 12η σελίδα, δηλαδή από τον αριθμό 12 μέχρι και την 35η, μέχρι και τον αριθμό 35, είναι λίγο 24 σελίδες. Λοιπόν, παιδιά,
Πρώτα απ' όλα, πόσοι αριθμοί είναι εδώ ανάμεσα, από τον 12 μέχρι το 35. Άμα κάνουμε την αφαίρεση 35 βγάζω 12, μας κάνει 5 βγάζω 2, 3, 3 βγάζω 1, 2. Είναι, παιδιά, 23 σελίδες. Πάτε, παιδιά, να απλούστε το παράδειγμα. Πες ότι σου έλεγε από τη σελίδα 2 μέχρι τη σελίδα 5, μέχρι και τη σελίδα 5. Λοιπόν, πόσες σελίδες είναι? Από τη σελίδα 2 μέχρι και τη σελίδα 5 είναι μία, γιατί θέλει και την σελίδα 5, μία, δύο, τρεις σελίδες. Τρεις. Δηλαδή, άμα έκανες τη διαφορά από το 2 μέχρι το 5, 5 βγάζω 2, θα σου έκανε 3. Ναι, τώρα, παιδιά, αν θέλει να λάβουμε υπόψη μας και τη σελίδα από την οποία ξεκινήσαμε, τότε δεν είναι 3 σελίδες, είναι 4. Αυτά, δηλαδή, παιδιά, που λέγαμε και στο ερώτημα Δέλτα, είναι πώς το εννοεί ο εκφωνητής, πώς το διατυπώνει. Λαμβάνουμε υπόψη, δηλαδή, και τον αριθμό από τον οποίο ξεκινάμε, εντάξει, ή θέλει μόνο τους ενδιάμεσους έως και αυτόν που τελειώνουμε. Αυτό, παιδιά, είναι τι θέλει ο εκφωνητής να υπολογίσουμε. Από τη 12η, λοιπόν, μέχρι την 35η, άμα κάνουμε την αφαίρεση, είναι 23 σελίδες, δηλαδή, από εδώ, δηλαδή, από την επόμενη ουσιαστικά, μέχρι και την 35η, εντάξει, είναι 23 σελίδες. Τώρα, παιδιά, όμως, σε αυτή την περίπτωση, εάν θέλει ο εκφωνητής να λάβουμε υπόψη μας και τη σελίδα από την οποία ξεκινάμε, τότε δεν είναι 23 οι σελίδες, είναι 23. Αν βάλεις και τη σελίδα από την οποία ξεκινάς, είναι 24. Άρα σε αυτήν την περίπτωση έχει δίκιο, είναι 24 σελίδες. Σωστά. Αν όμως ο εκφωνητής, παιδιά, δεν θέλει να λάβουμε υπόψη μας και την αρχική σελίδα, τότε είναι 23. Άρα η πρόταση θα ήταν λάθος. Αυτό, λοιπόν, παιδιά, εξαρτάται από το τι θέλει ο εκφωνητής και πώς το διατυπώνει. Εντάξει. Λοιπόν, ας θεωρήσουμε, παιδιά, ότι και για το παράδειγμα το δέλτα, εντάξει, και για το δέλτα παράδειγμα, αλλά και για το σίγμα τα οποία είναι στην ίδια φιλοσοφία, ότι ο εκφωνητής θέλει να λάβουμε υπόψη μας και τον αριθμό από τον οποίο ξεκινάμε. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση και η μία πρόταση και η άλλη είναι σωστές. Εντάξει. Αφορμή, παιδιά, για διάλογο και μέσα στην τάξη. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο, το ζήτα, δεν υπάρχει, λέει, φυσικός αριθμός μεταξύ του 2 και του 3. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, παιδιά, φυσική είναι οι αριθμοί ποιοι, όπως έχουμε μάθει και από το δημοτικό. Η φυσική, παιδιά, είναι η ακέραιη, η θετική, ακέραιη αριθμή. Το 0, το 1, το 2, το 3, το 4, το 5, το 6 κτλ. Λοιπόν, παιδιά, από το 2 μέχρι το 3 υπάρχει φυσικός αριθμός? Δεν υπάρχει. Πλέον, παιδιά, θα πάμε σε δεκαδικούς. Δηλαδή, θα πάμε στο 2,1, 2,2, θα πάμε στο 2,3 κτλ. Δεν υπάρχουν όμως φυσικοί μεταξύ του 2 και του 3, άρα η πρόταση, παιδιά, είναι σωστή. Όντως, δεν υπάρχει φυσικός αριθμός μεταξύ των αριθμών 2 και 3. Οι επόμενες 4 ερωτήσεις, λέει, αναφέρονται στο σχήμα. Έχει, παιδιά, ένα σχηματάκι και εδώ έχει από κάτω 4 ερωτήσεις. Στο σημείο K αντιστοιχεί, λέει, ο αριθμός 370. Εδώ, παιδιά, είναι ένας άξονας ο οποίος ξεκινάει από το 0 και προφανώς αυτός ο άξονας, παιδιά, έχει γίνει με τη βοήθεια ενός μιλιμέτρε χαρτιού. Λοιπόν, εδώ είναι το 150. Δηλαδή, βλέπετε ότι έχει προχωρήσει ένα κουτάκι και άλλο ένα κουτάκι και έχει φτάσει στο 150. Εντάξει. Δηλαδή, κάθε δύο κουτάκια που περνάμε, περπατάω και άλλα 150 παραπάνω. Άρα, άμα περπατήσω άλλα δύο κουτιά, τι θα έχω? 150. Και άλλα 150, άρα που θα φτάσω? Θα φτάσω στο 300. Άρα, αυτή εδώ η κουκιδίτσα, εδώ αυτή η παύλα, αντιστοιχεί στο 300. Λοιπόν, άμα περπατήσω άλλα δύο κουτάκια, ένα εδώ κουτάκι και άλλο ένα εδώ κουτάκι, άρα το 300 που ήταν, άμα περπατήσουμε και άλλα 150, άρα θα φτάσουμε στο 450. Άρα, παιδιά, αυτή εδώ η παύλα είναι το 450. Άρα, προφανώς, εδώ, παιδιά, το κάπα είναι κάπου στη μέση. Ποιος αριθμός είναι στη μέση? Δηλαδή, αν από τη μία βάλεις το 300 και από την άλλη βάλεις το 450, ανάμεσα, παιδιά, ποιος είναι? Ποιος αριθμός απέχει από τους δύο? Ποιος αριθμός απέχει από τους δύο? Είναι, παιδιά, για να δούμε, είναι το 370. Κάτσε, 370 όμως, για να είναι εδώ στη μέση, πρέπει όσο απέχει από εδώ, να απέχει και από εδώ.
Το 370 σε σχέση με το 300 απέχει 70. Ενώ το 370, αν το αφαιρέσει από το 450 για να βρει την απόσταση, θα δει ότι η αφαίρεση δεν είναι 80. Αλλά δεν είναι στη μέση. Άρα δεν μπορεί το K να είναι ο αριθμός 370. Άρα η πρόταση, παιδιά, είναι τι? Λάθος. Εντάξει, δηλαδή το ήττα είναι λάθος. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, υπάρχει ένας τρόπος για να το βρίσκουμε πριν, αλλά αυτό με το καλό θα το δούμε στη Β' γυμνάσιο. Υπάρχει ένας τρόπος που λέει ότι πρόσθεσε τα δύο ακριανά νουμεράκια, πρόσθεσε τα, πόσο κάνουν αυτά, 2,750. Αν αυτό το 750 το διαιρέσει δια του 2, θα δεις ποιος αριθμός είναι εδώ στη μέση. Λοιπόν, το μισό του 700 είναι το 350, το μισό του 50 είναι το 25, ή αν κάποιος, παιδιά, κάνει αυτή τη διαίρεση απευθείας, θα βρει ότι είναι το 375. Άρα εδώ κανονικά το μεσαίο νουμεράκι θα ήταν το 375. Παιδιά, δεν είναι της παρούσης, σημασία έχει τώρα να αντιλαμβανόμαστε το σχήμα για να καταλαβαίνουμε διαισθητικά και εποπτικά αν αυτό που λέει είναι ή δεν είναι σωστό, έτσι. Λοιπόν, στο σημείο λάμδα, τι αντιστοιχεί? Λοιπόν, εδώ, παιδιά, ουσιαστικά όπως καταλαβαίνουμε παίζουμε τα κουτάκια. Κάθε δύο κουτάκια εγώ περπατάω κατά 150. Άρα, παιδιά, για να το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο κουτάκια. Για να φτάσουμε στο λάμδα, πόσες τέτοιες διάδες έχουμε? Άλλη μία διάδα, άλλα δύο κουτάκια, άλλα δύο, άλλα δύο, άλλα δύο κουτάκια, άλλα δύο κουτάκια, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, κάθε δύο κουτάκια περπατάω και άλλα 150. Άρα, εδώ είναι το 150. Άμα περπατήσω και άλλα 150, άρα εδώ θα είναι το 300. Εδώ, άμα περπατήσω και άλλα 150, 300 και 150 μας κάνει 450. 450 και άλλα 150 μας κάνει 600. Ωραία. Και άλλα 150, άρα εδώ θα δείξει 750. Και άλλα 150, άρα 750 και άλλα 150 θα δείξει 900. 900 και άλλα 150, άρα εδώ θα δείξει 1050. Άρα πράγματι στον αριθμό λάμδα, εδώ αντιστοιχεί το 1050. Η πρόταση είναι σωστή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πηδάμε και άλλα δύο κουτάκια, άρα εδώ τι θα δείξει? 1050 και άλλα 150, άμα προσθέσουμε, άρα μας κάνει 1200. Και άμα περπατήσουμε πια και άλλα δύο κουτάκια, άρα εδώ τι θα δείξει? 1200 και άλλα 150, άμα τα προσθέσουμε πρέπει να δείξει 1450. Παιδιά, είναι το ίδιο ερώτημα που είχαμε και πρωτήτρα για το κάπα. Δηλαδή, από τη μία είσαι το 1200 και από την άλλη, εδώ πέρα τι είπαμε, ότι είναι το 1350. Και εδώ κάπου ανάμεσά τους είναι το μη. Εδώ είναι το μη που είναι ακριβώς στη μέση. Ποιος αριθμός είναι αυτός ο μη που απέχει και από το ένα και από το άλλο το ίδιο? Είναι το 1200. Κάτσε, παιδιά, το 1200 δεν είναι, αφού το 1200 είπαμε ότι είναι εδώ σε αυτή τη θέση. Άρα εδώ είναι το 1200, δεν είναι εδώ που είναι το μη. Εντάξει. Άρα αυτή η πρόταση δεν μπορεί να είναι σωστή. Λάθος, έτσι. Το 1200 είναι σε αυτή τη θέση. Δεν είναι εδώ που είναι το μη. Εντάξει. Και να πάμε, παιδιά, και στο νη, που το νη τώρα τι έχουμε, ποιος αριθμός αντιστοιχεί στο νη, είναι το 1875. Εδώ έχουμε 1350, άμα περπατήσει άλλα δύο κουτάκια θα σου κάνει 1350 και άλλα 150, 1500. Ωραία. Και άλλα δύο κουτάκια αν περπατήσει θα πας εδώ, άρα 1500 και άλλα 150 μας κάνει 1650. Άμα περπατήσει άλλα δύο κουτάκια θα φτάσεις εδώ, άρα 1650 και άλλα 150 πάμε στο 1800 και άμα περπατήσεις και άλλα 2 κουτάκια θα φτάσεις εδώ που εδώ τι είναι, 1800 και άλλα 150 μας κάνει 1950. Λοιπόν, άρα να καθαρίσουμε λίγο αυτό εδώ πέρα. Άρα αυτό που κρατάμε, παιδιά, είναι ότι εδώ πέρα σε αυτή τη θέση είναι το 1950 και άμα περπατήσω και άλλα 2 κουτάκια θα φτάσω εδώ. Δηλαδή, από εδώ που ήμασταν το 1950, άμα προσθέσεις και άλλα 150, 1950 και 50 μας κάνει 2000 και 100, 2100. Άρα θα έχουμε 2100. Εντάξει. Λοιπόν,
Τώρα, παιδιά, μπορεί να είναι εδώ το 1875, μπορεί εδώ στη θέση του νη, εδώ, να είναι το 1875. Μα αυτό, παιδιά, το έχουμε περάσει προπολού. Αφού εδώ αριστερά του είναι το 1950 και μετά γίνεται 2%. Πώς μπορεί εδώ ανάμεσα να είναι το 1875? Δεν γίνεται. Άρα, παιδιά, καταλαβαίνουμε, χωρίς να κάνουμε κανέναν υπολογισμό, ότι η πρόταση που λέει στο ΙΑ είναι λανθασμένη. Είναι λάθος. Να το. Λοιπόν, παιδάκια, απολαυστική άσκηση, πάντα με τη βοήθεια του σχήματος, ώστε να αντιλαμβανόμαστε και σαν εικόνα, σαν οπτικοποίηση, έτσι, αυτό ακριβώς που μας λένε τα ερωτήματα. Άρα, καταλήξαμε πριν ότι κάθε δύο κουτάκια που περπατάμε πάνω στον άξονα σημαίνει ότι περπατάμε και 150 μονάδες παραπάνω, εντάξει, και καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Λοιπόν, απολαυστική, παιδιά, η άσκηση 7 από την παράγραφο 1-1, φυσική αριθμή, διάταξη φυσικών αριθμών και στογγυλοποίηση. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρακολούθηση και ένα μεγάλο μπράβο για τη φιλότιμη και αξέπαινη σας προσπάθεια. Εμείς συνεχίζουμε τη γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας anos.gr. Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο, αλλά και τη μεταξύ μας επικοινωνία και θετική αλληλεπίδραση στο info@anos. Συνεχίζουμε προς την επιτυχία. Να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, όλα τα παιδάκια μαζί με την οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλή συνέχεια, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.